Ο σκελετός αποτελείται από τα οστά. Ο σκελετός του ανθρώπου αποτελείται από τον σκελετό του κορμού και από το σκελετό των άκρων. Ο σκελετός του κορμού περιλαμβάνει το σκελετό της κεφαλής, το σκελετό του θώρακα και την σπονδυλική στήλη. Τα κυριότερα οστά του κρανίου είναι το μετωπιαίο, είναι τα δύο βρεγματικά, αριστερό και δεξιό, τα δύο κροταφικά, αριστερό και δεξιό. Μέσα στα κροταφικά οστά προφυλάσσονται τα όργανα της ακοής και της ισορροπίας. Και έχουμε και το ηνιακό οστό που σχηματίζει την βάση του κρανίου. Στο πρόστιο τμήμα του κρανίου τα κυριότερα οστά είναι το ρινικό, τα δύο ζυγωματικά, οι δύο άνω γνάθη και η κάτω γνάθος. Η κάτω γνάθος είναι το μοναδικό κινητό οστό του κρανίου. Η σπονδυλική στήλη αποτελείται από τους σπονδύλους που τοποθετούνται ο ένας επάνω στον άλλον. Ανάμεσα στους σπονδύλους υπάρχουν οι λεγόμενοι μεσοσπονδύλοι δίσκοι, οι οποίοι είναι ελαστικοί και εμποδίζουν τις τριβές μεταξύ των σπονδύλων. Με την πάροδο όμως της ηλικίας, οι μεσοσπονδύλοι δίσκοι χάνουν την ελαστικότητά τους, μπορούν να ολισθήσουν και τότε προκαλείται κύλη μεσοσπονδύλιου δίσκου. Η σπονδυλική στήλη δεν είναι μια ευθεία στήλη, αλλά αποτελείται από τέσσερις καμπύλες, οι οποίες ονομάζονται κυρτώματα. Είναι το αυχενικό κυρτώμα, το θωρακικό, το οσφυϊκό και το ιερό. Το αυχενικό κυρτώμα και το οσφυϊκό κυρτώμα ονομάζονται κυρτώματα προς τα εμπρός, ενώ το θωρακικό και το ιερό κυρτώμα ονομάζονται κυρτώματα προς τα πίσω. Ο θώρακας ή αλλιώς θωρακικός κλωβός ή αλλιώς θωρακική κοιλότητα σχηματίζεται από τις πλευρές, οι οποίες ενώνονται στο πρόστιο μέρος με το στέρνο. Υπάρχουν 7 γνήσιες πλευρές, οι οποίες ενώνονται απευθείας με το στέρνο, 3 νόθες πλευρές, οι οποίες ενώνονται με άλλες πλευρές που ενώνονται με το στέρνο, και υπάρχουν και 2 ασύντακτες πλευρές, οι οποίες δεν ενώνονται καθόλου με το στέρνο. Η οξύλιτη άκρη του στέρνου ονομάζεται ξυφόστερνο. Μέσα στην θωρακική κοιλότητα ή θωρακικό κλωβό βρίσκονται και προστατεύονται βασικά όργανα του ανθρώπου όπως η καρδιά και οι πνεύμονες. Ο σκελετός των άκρων χωρίζεται σε αυτό τον άνω άκρον και τον κάτω άκρον. Ο σκελετός των άνω άκρων περιλαμβάνει την κλίδα, την ομοπλάτη. Τα δύο αυτά οστά, ομοπλάτη και κλίδα, σχηματίζουν τη λεγόμενη ομική ζώνη. Στη συνέχεια έχουμε το βραχιόνιο οστό, την κερκίδα, την ολένη, τα οστά του καρπού, τα 5 μετακαρπικά οστά και στη συνέχεια έχουμε αυτά τα μικρά οστά που σχηματίζουν τα δάχτυλά μας και είναι οι φάλαγγες.
Σε κάθε δάχτυλο έχουμε τρεις φάλαγγες, με εξαίρεση τους αντίχειρες, όπου έχουμε δύο φάλαγγες. Ο σκελετός των κάτω άκρων περιλαμβάνει τα δύο ανώνυμα οστά, τα οποία συνδέονται στο πρόστιο μέρος με την ιδική σύμφυση και συνδέονται στο πίσω μέρος με το ιερό οστό. Όλο αυτό το σύνολο, αυτός ο σχηματισμός, δημιουργεί την πιελική ζώνη ή αλλιώς λεκάνη. Στη συνέχεια έχουμε το μυριαίο οστό, την επιγονατίδα, την κνήμη, αυτό το λεπτότερο οστό που είναι η περώνη, έχουμε τα οστά του ταρσού, με κυριότερο από αυτά τα οστά την πτέρνα και τον αστράγαλο. Στη συνέχεια έχουμε τα 5 μεταταρσικά οστά και τέλος έχουμε αυτά τα μικρά οστά που ονομάζονται φάλαγγες και σχηματίζουν τα δάχτυλα των ποδιών. Όπως και στο χέρι, σε κάθε δάχτυλο έχουμε 3 φάλαγγες, με εξαίρεση τα μεγάλα δάχτυλα που έχουμε 2 φάλαγγες. Αρθρώσεις λέγονται τα σημεία όπου συνδέονται 2 ή περισσότερα οστά. Οι αρθρώσεις χωρίζονται σε 2 μεγάλες κατηγορίες, στις συναρθρώσεις και στις διαρθρώσεις. Σε μια συνάρθρωση έχουμε πολύ μικρή ή και καθόλου κινητικότητα μεταξύ των οστών. Παραδείγματος χάρη, το σημείο όπου συνδέονται 2 οστά του κρανίου ή το σημείο όπου συνδέονται 2 σπόνδυλοι της σπονδυλικής στήλης. Αυτά λέγονται συναρθρώσεις. Αντιθέτως, σε μια διάρθρωση επιτρέπεται μεγάλη κινητικότητα μεταξύ των οστών, όπως παραδείγματος χάρη στον ώμο ή στον αγώνα. Τα οστά, ανάλογα με το σχήμα τους, χωρίζονται σε 3 μεγάλες κατηγορίες. Είναι τα μακρά οστά, όπως παραδείγματος χάρη το βραχιόνιο, είναι τα βραχαία οστά, όπως παραδείγματος χάρη τα οστά του καρπού και η σπόνδυλη, και τα πλατιά οστά, όπως παραδείγματος χάρη τα ανώνυμα οστά της λεκάνης και τα διάφορα οστά του κρανίου.